Ήταν μια απόφαση η οποία έως και σήμερα είμαι σίγουρος που την έχω επιλέξει, την έχω κάνει, την έχω πάρει. Ήταν για μένα μια υπενθύμηση πραγμάτων, καλών και άσχημων πραγμάτων. Και είναι σαν να έχω γυρίσει σελίδα, μια λευκή σελίδα η επόμενη, που έχω να γράψω καινούργια πράγματα. Ο σκοπός είναι να δω απέναντι τον Γιώργο, εγώ, και να τον κρίνω αντικειμενικά. Δεν ήμουν πάντα καλός σε αυτό το βιβλίο μέσα, δεν είμαι μόνο καλός, ήμουν και λάθος. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό το βιβλίο, δεν είχα ασχοληθεί με την υποκριτική. Και στην πορεία βγήκε η πρόταση του τατουάζ και ασχολήθηκα. Θα μπορούσα να μείνω κολλημένος στο ότι μένει μυθοποιός. Μα έπρεπε να το δοκιμάσω. Μου έλεγε κάτι ότι πρέπει να το δοκιμάσω και να ξελοηθώ μετά, όχι πριν. Σίγουρα οι κριτικές ασκούνται πολύ εύκολα. Έχω συνηθίσει. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις των ανθρώπων όταν είναι καλοπροαίρετες και όχι με σκοπιμότητα. Και με ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων που είναι ειδικοί σε αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν ή που έχουν μια ανάλογη εμπειρία. Ο Ντάνος, ως σύνταγμα, ως πρότυπο, ως σύνδελο, όπως ο καθένας θέλει να τον εκλάβει, δημιουργήθηκε από εμάς. Είναι ένας σαραντάρης, σχεδόν, ίσως, ακόμα. Λίγο, επειδή είμαι μεγαλύτερο, οπότε θα τον λέμε σαραντάρη. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα βαθμό δημοσιότητας παρακολουθούνται πολύ περισσότερο από κάποιους που δεν είναι στα μίντια ή στην τηλεόραση. Εάν όμως κάποιος με βλέπει ως πρότυπο, είναι μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν καλά και κακά πρότυπα. Θα ήθελα να είμαι ένα καλό πρότυπο. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να παρουσιάσετε το καινούργιο Survivor, με ένα καλό θα έλεγε κανείς σε χρηματικό ποσό. Αναλόγως πότε και αναλόγως τι υποχρεώσεις θα έχω και αναλόγως τι θα μου προταθεί. Το παιχνίδι σαν Survivor και ως αγωνιζόμενος, ναι, θεωρώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του για μένα και έχει κλειστεί. Τώρα ως παρουσιαστής ή ως το All Star που λένε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα. Θα το δω αν μου προταθεί και αν μπορώ να συμμετέχω. Αν υπάρχει κάτι μεταξύ εσάς και του Σάκη Πανουμανίδη λόγω του unfollow που υπήρχε στο Instagram. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε παρά με αυτό.